Λοιπόν, πάμε στη Λίλα Τρουστόρη, κυρίες και κύριοι. Έλα, Λιλάκη. Σας έφερα λίγη τσιπουδιά. Έλα να ακούσουμε λίγο. Έλα, βάλε. Δυνάμωσε, καλέ. Έλα. Σας έφερα λίγη τσιπουδιά, την ήπια βέβαια θυμίσει στο δρόμο, εντάξει. Αγρότης είμαι, κριτικός και τζογαδιασμένος. Με όλους ετούτους που εψήφισα. Την ψήφο μου την έριξα μνημόνια να σκίσουν και αυτοί αντί να με τιμούν πάνε να με ξεγελάσουν. Εγώ τώρα από το μαξί μου έρχομαι αυτό, ήμουνα εκεί πέρα και εκεί τους επήγα τσικουδιά. Μου λέει, κοίτα να δεις, ετούτος είσαι ο Νταμπιντζανάς, δεν μπαίνει μέσα. Και τι λέω, γιατί μου λέει μπορεί να γίνει μολότο, φινιστιά το πετρέλαιο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είδες όμως τώρα, εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος, γιατί δεν ήμασταν οι μισοί τώρα, είναι αυτά τα μπλόκια της Νίκαιας δεν κοπιάσανε. Τώρα ήταν να δεις, σαν τις γκόμενες. Όχι στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο. Τι τώρα. Ναι, αλλά μέχρι το δεύτερο ραντεβού μπορεί εσύ να έχεις βρει καμιά άλλη γκόμενα και να σε παρατήσει. Το σωστό είναι τώρα που γυρίζει, τρυφογυρνάει. Το λέω για τα νέα, τα παιδιά που έχεις εδώ να το κατέουνε σαν συμβουλή. Τέλος πάντων, εγώ είπα στον Τσίπρα, έπαε να του στείλει λουλούδια στη Νίκη, να του καλοπιάσει. Εμένα στη γυναίκα μου πιάνει, δεν ξέρω. Να δούμε τι θα μας κάνει και τούτος τώρα ο Τσίπρας με τις προτάσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει φόρους, εισφορές, τη φιλιό πυργάκι να έρχεται στα χωριά μας. Το έχουμε βάλει και αυτό. Ο Φιντελ Κάστρο. Αλλά εγώ δεν τον εμπιστεύομαι τούτος. Εσύ είναι ψευταρούδι ο Τσίπρας. Είδες με τις καθαρίστριες τι έγινε. Τις προσέλαβε 7 μήνες απρίλωτες τις έγινε. Δεν είναι ίδιες. Δεν κατέω κι εγώ να το κάνω. Τέλος πάντων, εμείς οι κριτικοί... Δεν είναι ίδιες. Τι θέλετε να πείτε, κύριε. Δεν είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι οι γνωστές, οι διάσημες. Είναι οι άσημες του εργασίας είναι αυτές που δεν πειράζουν. Πολλές καθαρίστριες γεννήσαμε. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκα. Είναι μπερδευτικό. Εμείς αποφασίσαμε λοιπόν οι κριτικοί για να είμαστε σίγουροι να τους πιάσουμε έναν έναν τους βουλευτές, να τους πιέσουμε να μην τα ψηφίσουν τα μέτρα. Θα τους πιέσουμε ειρηνικά, έτσι. Θα τους πιάσουμε από το σβέρκο, ειρηνικά. Θα τους ταρακουνήσουμε, ειρηνικά, και θα τους πούμε πάρτε πίσω το ασφαλιστικό, ρε! Και άμα δεν το επάρουμε θα τους κοτσάρουμε την κατσούλα στο κεφάλι. Ειρηνικά. Είδες όμως με το Μισελοζανάκι το καταφέραμε. Το ρωτάμε, θα τα ψηφίσεις τα μέτρα, ρε. Και γυρνάει και μας λέει, μας ψηφίσατε το Σεπτέμβρη. Έπα να μας κάνει ελιγμό, η πονηράντζα. Μα τους ψηφίσαμε διότι το είπε ο Λαζόπουλος. Κατά δεύτερον, μετά το πήρε πίσω όμως, τον καταφέραμε. Δεν θα τα ψηφίσει, λέει τώρα τα μέτρα, ο Μισελοζανάτσης. Του λέει ένας συντοπίτης να παραιτηθείς από βουλευτής, να έρθεις με το μέρος μας. Και γυρνάει και λέει, πού θα είμαι, λέει, πιο χρήσιμος. Αυτό ετούτος εσ νομίζει είναι χρήσιμο σαν βουλευτής. Τι καπνίζει ετούτος εσ, κανένα δυνατό θα είναι από τα μέρη μας. Έβγαλε φωτογραφία με τον Αλέξη, κοίτα την ιδέες που είναι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί. Με τον Αλέξη και τους αγρότες. Λοιπόν, όπως τότε... Πώς πέρασες μέσα, μπορείς να μου πεις. Τι θέλεις. Είχε να πεις το όνομα στην πύλη. Όλες οι φλωριές πήγανε με τα καλά τους, εγώ μόνο πήγα. Με τα ρούχα, τις εργασίες. Αφήσω παπάς το όνομα στην πύλη. Να συνεχίσω. Ναι, να σας πω, όπως ετούτος, τότε που νόμιζε έκαμε ένα απεργία πείνας, θυμάστε. Και ένα απεργία πείνας που κάμω την Κυριακή του Πάσχα. Η γυναίκα μου κάνει κάθε μέρα τέτοια απεργία. Μετά μου λέει, έπαι στον καθρέφτη να δεις πάχινα. Σιγά μην της είπω την αλήθεια, να γίνω εγώ σγουρίδης.
μην πετάξουν και μένα έξω από το σπίτι επειδή είπα την αλήθεια, παπά. Λάκη βλέπει πολύ η γυναίκα μου, Λαζόπουλο είναι φαν. Αυτή μου λέει έπαει να ψηφίσεις το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είχα αμφιβολίες, λέω τον Τζίπρα, τον Άγκουρο να ψηφίσω, το Χαλακατέβα. Το κοπέλι δεν κατέει το κοπέλι. Όχι, μου λέει αυτό, ναι, θα ψηφίσεις το ορμήνευσε ο Λάκης. Εντά τώρα που τον ψηφίσαμε, μας μπήκε ο Άγκουρος. Στο βίο, αβίωτος έγινε. Τέλος πάντων, τις γυναίκες μου τις αρέσουν πολύ τα ανέκδοτα που λέει τα αστεία με τις κλανιές. Ακούει που. Και εμένα μ' αρέσουν. Και εμένα μ' αρέσουν αυτά. Εντάξει, με μέτρο είναι καλά, αλλά όχι συνέχεια. Βρωμήσαμε. Αυτό θα παίξει και σε άλλο τρέιλερ του Ναρβίλα. Έπαιξα σε τρέιλερ του Ναρβίλα. Εγώ. Σε ποιο σημείο, τι λέω. Θα το δούμε σήμερα. Θα δεις. Ο Σωσίς Μαρουφάκη. Ο Ροκστάρ. Ναι. Στο να παίξει τα μέρη με τις κλανιές. Είναι καλό άμα σ' αρέσει. Αφού μου αρέσουν τα ανέκδοτα του Λάκη με τις κλανιές, τι να κάνω. Τα ακούω και γελάω. Άρα βλέπεις να κάνω. Εννοείται. Όλοι βλέπουν. Γιατί δεν βλέπεις εσύ. Για να είσαι ενημερωμένη πρέπει να δεις. Βλέπω μετά. Είναι καλό να σας αρέσουν εσάς τις γυναίκες τα ανέκδοτα με τις κλανιές. Γιατί γυρευόμαστε και κλάνουμε λέγκτερα. Τα ανέκδοτα είπαμε. Η γυναίκα μου με το χιούμορ μου. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό τα αφήσαμε λίγο το θέμα. Θα του κάνουν μήνυση και μια εταιρεία έμαθα δεν θα διαφημίζεται άλλο πάνω. Δεν πειράζει. Θα πάει αυτού άλλη εταιρεία να διαφημιστεί άλλο προϊόν. Κρίσμα, κλείσμα. Του παλάθος. Ένα σαρδάμε έκανα και το έκανα πάνω στο αστείο μου κι εγώ. Μπίγκο. Τέλος πάντων. Τι άλλο θέλετε να σας πω κι άλλο. Κρίσμα, κρίσμα, όλα μαζί. Έλα, την έχουμε τρελάνει, αφήστε τι να κάνει το νούμερό της. Δηλαδή, λες και είναι πάνελ, την χρησιμοποιούμε. Σήμερα έκανα άλλο νούμερο, την αγαπάμε. Μπράβο, Λίλα, μπράβο. Κεντρική Ελλάδα 9-22, νησιά 14-20, Αττική 14-21, Θεσσαλονίκη 12-20. Είμαι και λίγο ντεφορμέ, γιατί ήμουν και 4 μέρες εκτός, καταλαβαίνεις. Πρέπει πια να είναι αυτό να λίγο να... Γεια σας! Μπράβο, Λίλα! Λοιπόν, επαέ, την κρέμα.